είναι ένας από τους σημαντικότερους ναυτότοπους της Ανατολικής Μεσογείου. Το μεγαλύτερο σε έκταση νησί του Ιωνίου. Η κεφαλονιά των καπετάνιων και των καραβοκύριδων, των ευεργετών και των ποιητών. Στην κεφαλονιά, το νησί με τη μακρά ναυτική παράδοση που φτάνει πίσω στο 18ο αιώνα, έχει την έδρα της η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού των Ιωνίων Νήσων. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1975 με δωρεά της οικογένειας Βεργωτή, μιας από τις πιο σημαντικές και πιο παλιές εφοπλιστικές οικογένειες του νησιού, που συναποτέλεσαν το περίφημο Ιόνιο Δίκτυο με εμπορικές δραστηριότητες από τη Μαύρη Θάλασσα ως τη Δυτική Ευρώπη. Διοικητής της Ακαδημίας είναι ο πλοίαρχος Ιωάννης Βασιλόπουλος, απόφυτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αλλά και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Παντίου, με θητεία κυβερνήτη περιπολικού σκάφου στην Κάλυμνο, στα κρίσιμα χρόνια της δεκαετίας του 90. Είμαι σε μια σχολή, η οποία είναι ιστορική σχολή. Έχει ναυτική παράδοση η Κεφαλονιά. Η σχολή ανεγέρθηκε το 1975 από την εφοπλιστική οικογένεια κεφαλονίτικη Βεργωτή. Σε οικοπαιδικό χώρο που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Αργοστολίου, δωρεάν για το σκοπό αυτό, έκταση 18 στερμάτων. Το 1977 έγιναν τα εγγένεια της σχολής, παράλληλα με την αποφύτηση των πρώτων αξιωματικών εμπορικού ναυτικού αποφοιτήσεων της σχολής. Ήταν τότε διετής οι σπουδές και για κάποια χρόνια ακόμη. Η σχολή έχει μακρά λοιπόν ιστορία από το 1975. Να κάνω μια εισαγωγή. Είχε ιδρυθεί το 1968 με βασιλικό διάταγμα, αλλά έγινε εφικτό να ανεγερθεί αργότερα. Αργότερα οι σπουδές στη σχολή έγιναν τριετής και μεταγενέστερα, όπως για όλες τις σχολές φυσικά, είναι τεταρτοετής. Μεσολαβεί, είναι 6 εξάμηνα θεωρητικής εκπαίδευσης, διδασκαλίας εδώ στη σχολή, και είναι και 2 εξάμηνα θαλάσσης υπηρεσίας, πρακτική εμπειρία, που αποκτούν οι σπουδαστές, οι οποίοι είναι μια καινοτομία όταν έγινε αυτή η προσθήκη, γιατί ο σπουδαστής βλέπει στην πράξη το ναυτικό επάγγελμα και κάποιοι κάνουν και τις οριστικές επιλογές τους για το αν τους αρέσει ή όχι η θάλασσα. Προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού. Παράγουν έργο οι σχολές. Ο Διονύσης Ρασιάς, κεφαλονίτης, καπετάνιος σε δεξαμενόπλια για σχεδόν 20 χρόνια, επέστρεψε στα Πάτρια για να διδάξει στους μελλοντικούς αξιωματικούς όσα η θάλασσα του δίδαξε. Είναι ένας από τους λίγους ναυτοδιδάσκαλους των Ακαδημιών. Στη σχολή μας ευτυχώς είμαστε τυχεροί, διότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, τόσο από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων, όσο και από εργαστήρια, τεχνολογικό εξοπλισμό και προσωμιωτές. Μετά τους σεισμούς που είχαμε εδώ στην Κεφαλονιά το 2014, τα δύο μεγάλα κτίρια της σχολής που φιλοξενούν τις αίθουσες, διδασκαλίες, τα εργαστήρια, τους κοιτώνες, το εστιατόριο της σχολής, προσωρινώς, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, κρίθηκαν ακατάλληλα. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε μάθημα. Ευτυχώς και πάλι για καλή μας τύχη βρέθηκε το Ίδρυμα Ευγενίδη και ανέλαβε την ανακαίνιση και διόρθωση και επισκευή των ζημιών που είχαν γίνει από τους σεισμούς του 2014. Ανέλαβε την ανακαίνιση των δύο κτηρίων, δηλαδή με ένα κόστος που από ό,τι γνωρίζω ξεπέρασε τις 700.000 ευρώ. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων. Το δεύτερο πάλι το οποίο ήταν καλό και για μας ήταν ότι υπήρχε μια χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του 2009-2013 και έτσι η σχολή εξοπλίστηκε με ένα προσωμιωτή γέφυρα σύγχρονων 4 θέσεων, 4 ανεξάρτητων γεφυρών, ένα προσωμιωτή ναυτικών επικοινωνιών GMTSS, το συνολικό κόστος για αυτούς τους δύο προσωμιωτές ήταν γύρω στις 600.000 ευρώ και επιπλέον έχουμε ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη αίθουσα πολυμέσων, πάλι από το ΕΣΠΑ, με 30 υπολογιστές τελευταίου τύπου, διαδραστικό πίνακα, που κόστησε γύρω στις 65.000 ευρώ. Αυτά έγιναν τον τελευταίο χρόνο, το 2015,
Οπότε από πλευράς, όπως σας είπα, τόσο κτηριακών εγκαταστάσεων, τόσο και εργαστηρίο, είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και μάλιστα καλύπτουμε και τις απαιτήσεις της Διεθνού Σύμβασης για τα πρότυπα πιστοποιητικά των ναυτικών, την SCW, όπως λέγεται, όσον αφορά τα εργαστήρια και τους προσωμιωτές. Τα πράγματα δεν ήταν πάντα τόσο εύκολα, αφού κάποια στιγμή η σχολή της Κεφαλονιάς δύο φορές κινδύνευσε να κλείσει. Στη σχολή μας, καταρχήν είναι 4 έτη. Απαρτίζεται από 6 διδακτικά εξάμηνα, δηλαδή θεωρία μέσα στη σχολή, σαφρανία και εξετάσεις, και 2 εξάμηνα κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επιπλοίου αμοιβόμενη. Δηλαδή τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα πλοίο για 2 εξάμηνα και αμοιβούνται κανονικά σαν δόκιμοι πλοίαρχοι. Κατά τη διάρκεια των 6 εξαμήνων εδώ πέρα στη σχολή, τα παιδιά πρέπει να περάσουν επιτυχώς 53 μαθήματα και επιτυχώς μια διπλωματική εργασία. Άρα μετά από 4 χρόνια εκπαίδευσης, τόσο από σχολή τόσο από πλοίο, παίρνουν το δίπλωμα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, πηγαίνουν σε αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας στο αρμόδιο τμήμα, το οποίο είναι την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρών, και παίρνουν το δίπλωμα πλοιάρχου γάμα τάξης του εμπορικού ναυτικού, που αργότερα με τα χρόνια, την υπηρεσία και εξετάσεις καταλήγουν στο καταληκτικό δίπλωμα του πλοιάρχου Α τάξεως του εμπορικού ναυτιτού ανεξαρτήτου κόρων. Δηλαδή δεν υπάρχει όριο σε πλοίο που μπορεί να διακυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πρωτοετή 45 άτομα, δευτεροετής 43 άτομα. Έχουμε το τρίτο έτος που ταξιδεύει και κάνει το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι, που είναι γύρω στα 40 άτομα, και έχουμε και το τελευταίο έτος, το οποίο είναι 26 άτομα. Αυτή είναι η δύναμη της σχολής μας. Ντυμένοι με τις επίσημες στολές τους, ευθυτενείς, αγόρια και κορίτσια, περιτριγισμένα από γονείς, συγγενείς και φίλους, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα προσδοκίας, ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον σε όλους εμάς που παρακολουθήσαμε την καθιερωμένη τελετή υποδοχής των πρωτοετών της Ακαδημίας. 4 σπουδαστές, η Θεοδώρα Αντίπα και ο Παναγιώτης Κουλούρης τελειόφοιτη, η Φωτεινή Σπύρου και ο Σπύρος Ζόρζος πρωτοετής, με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια, μοιράστηκαν μαζί μας σκέψεις, προβληματισμούς, εμπειρίες και όνειρα για το μέλλον. Γιατί και πώς επέλεξαν αυτό το επάγγελμα. Καταρχήν επέλεξα αυτό το επάγγελμα όταν ήμουν, επέλεξα ότι θα ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα όταν ήμουν 14 χρονών ακόμα. Εντάξει, πέρασε καιρός, αποφάσισα, καταστάλαξα περισσότερο, ήμουν με πιο πολύ σιγουριά ότι θέλω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Έδωσα πανελλήνιες, κανονικά πέρασα στη σχολή. Ευτυχώς ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα η σχολή, δηλαδή ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μου. Βρήκα σχετικά εύκολα καράβι, δεν ήταν δύσκολο. Είμαι σε ακτοπλοϊκή εταιρεία, δεν είμαι σε ποντοπόρο πλοίο στο εξωτερικό. Γενικότερα είμαι πολύ ευχαριστημένη και από τον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα μέσα στη σχολή και από αυτό που συνάντησα όταν πήγα στο καράβι. Πιστεύω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Πώς αντιμετωπίζεις εσύ κάποιες καταστάσεις. Αν εσύ είσαι πιο ευάλωτος ή αφήνεις περιθώρια στους άλλους, νομίζω ότι πιθανόν να αντιμετωπίσεις καταστάσεις άσχημες, τύπου ρατσισμού δηλαδή, που πιστεύουμε ότι συναντώνται στα καράβια. Αλλά νομίζω ότι εγώ δεν συνάντησα κάτι τέτοιο. Ούτε καλά, εννοείται στη σχολή, έτσι, γιατί δεν έχω παράπονο και πιστεύω ότι καμία κοπέλα από εμάς δεν έχει παράπονο. Γιατί και οι καπεταναίοι μας και οι καθηγητές μας φροντίζουν ώστε να προωθούν εμάς εξίσου με τα αγόρια. Οπότε εδώ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μετά, στο καράβι, ναι, μεν όταν πας να βρεις μια εταιρεία, εκεί μπορεί να αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα, κάποιο ρατσισμό, κάποιες εταιρείες δεν παίρνουν καθόλου κορίτσια. Όμως και πάλι, στην εταιρεία που τελικά πήγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ήταν όλοι άψογοι. Τι ονειρεύεσαι? Ονειρεύομαι. Εντάξει, όταν πήγα στη σχολή, ονειρευόμουν ότι θα γίνω καπετάνιος. Έτσι. Απλά με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποιήσω ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι στις δυνατότητες. Οπότε συνειδητοποίησα στην πορεία ότι ναι, μεν θέλω να ασχοληθώ με το ναυτικό επάγγελμα, ναι, μεν μου αρέσει η θάλασσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το κάνω αυτό, να ασχοληθώ με ποντοπόρα, πλοία ή ακόμα και με ακτοπλοεία. Θα με ενδιαφέρε κάτι τύπου Πορθμίου,
κοντά στην Κεφαλονιά, γιατί είναι και η καταγωγή μου από εδώ. Οπότε θα μου άρεσε περισσότερο κάτι τέτοιο να ήμουν εδώ. Πιστεύεις ότι μπορεί να το συνδυάσει, ας πούμε, με οικογένεια, παιδιά κλπ. Ή δεν σε νοιάζει αυτό, γιατί μπορεί να μην σε νοιάζει να κάνει οικογένεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλε οι κοπέλε έχουμε κληθεί να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση πολλέ φορέ. Από τότε που επιλέξαμε να το συμπληρώσουμε στο μηχανογραφικό μα μέχρι τώρα. Αν σου αρέσει, μπορεί να το συνδυάσει. Μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Αλλά σα είπα πάλι, κάτι κοντά. Πιο κοντά. Αλλά επειδή έχω γνωρίσει τη θάλασσα. Εντάξει, έχω γνωρίσει. Δεν έχω την τεράστια εμπειρία, αλλά έχω γνωρίσει κάποια πράγματα από αυτή. Δεν θέλω να την αφήσω, δεν θέλω να το παρατήσω. Μ' αρέσει να το συνεχίσω. Εγώ κατάγομαι από την Πάτρα. Κοντά. Ναι, δίπλα ουσιαστικά. Θάλασσα. Η οικογένεια έχει σχέση με τη θάλασσα. Η οικογένειά μου δεν μπορώ να πω ότι ήταν καθαρά ναυτική. Ο πατέρας μου όταν ήταν μικρότερος. Είχε ταξιδέψει και αυτός για κάποια χρόνια. Δεν κατάγομαι, μπορώ να πω, δηλαδή, από μια ναυτική οικογένεια. Άρα ήταν δηλαδή η προσωπική σου επιλογή, Παναγιώτη, να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να επιλέξω τα καράβια. Η πρόταση έγινε από τη μητέρα μου συγκεκριμένα. Έκατσα, έψαξα σχετικά με το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που είμαστε, καλώς ή κακώς η ναυτιλία είναι η μόνη διέξοδος. Και σου παρέχει ένα εξασφαλισμένο μέλλον, μπορούμε να πούμε. Αυτός πιστεύω ότι ήταν κύριος ο λόγος. Παρ' όλα αυτά και σαν επάγγελμα μπορώ να πω ότι σου προσφέρει πολλές εμπειρίες. Μόνο και μόνο τα ταξίδια που πραγματοποιείς και αυτά που βλέπεις και οι εμπειρίες που αποκτάς, μπορώ να πω ότι σε αλλάζουν και βλέπεις από μια άλλη οπτική γωνία γενικότερα τον κόσμο. Δηλαδή, εσύ αν έλεγες κάτι στο Σπύρο που τώρα μπαίνει στη σχολή, τι θα του έλεγες? Καλά κάνει, άσχημα κάνει, τι να προσέχει? Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή, αν και δύσκολη. Και βέβαια εξαρτάται και το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, το τι ζητάει ο καθένας από τη ζωή του. Αλλά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το μέλλον του και την εξασφάλιση. Σπύρο, να σε ρωτήσω εσένα τώρα που μπαίνει φέτος στην Ακαδημία. Τι πιστεύεις, ποια πιστεύεις ότι είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για να γίνει κανείς ένας καλός καπετάνιος? Πιστεύω πρώτα απ' όλα είναι η πειθαρχία. Γενικά να είναι οργανωμένος σαν άνθρωπος και να μπορεί να είναι ο χαρακτήρας του γενικά να είναι σκληρός. Να μπορεί να αντέξει την πίεση γενικά, γιατί αυτή η δουλειά, κακά τα ψέματα, έχει πολύ πίεση και απαιτητικότητα. Και πρέπει να είναι σκληρός ο χαρακτήρας και να μπορεί στις δύσκολες στιγμές να πάρει μια σωστή απόφαση. Αυτό είναι το κυριότερο, πιστεύω. Εσύ στα 18 σου χρόνια δηλαδή πιστεύεις ότι έχεις αυτά τα γνωρίσματα? Όχι ακόμα, δεν τα έχω πιστεύω. Εντάξει, χρειάζονται με στη φύση του χαρακτήρα καθενός, αλλά όσο να είναι γι' αυτό είμαστε και εδώ. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα για μένα βασικά αυτό που πρέπει να κάνεις πρέπει να το αγαπάς αρχικά. Αυτό είναι το κυριότερο για να πας καλά σε μια δουλειά, σε μια μελλοντική δουλειά που θέλεις να κάνεις. Αλλά εντάξει, είναι, καλλιεργείται και μέσα από τη σχολή αυτή γενικά, γιατί θα είναι τρόπο ζωής γενικότερα. Στην μετέβητα πορεία σαν καπετάνιος, μέχρι να φτάσεις σαν καπετάνιος. Ναι. Εγώ είμαι μισή-μισή, είμαι μισή Λαρισαία και μισή από τη Σκόπελο. Έτσι γνωρίζω τη θάλασσα αρκετά καλά. Είχα πάντα μια αγάπη με τη θάλασσα. Μπήκα σε αυτή τη σχολή καταρχάς λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης. Βγαίνεις και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος και ένα στάτους στην κοινωνία. Δηλαδή όταν λες, α, είμαι καπετάνιος ή τι δουλειά κάνεις, θα σε ρωτήσει κάποιος, έχεις να πεις κάτι. Αυτά βασικά κυρίως. Πόσο ρόλο παίζει στην επιλογή σου να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα το γεγονός ότι είναι ένα καλά αμοιβόμενο, πολύ καλά αμοιβόμενο επάγγελμα? Είναι κίνητρο? Αντικειμενικά μιλάμε, είναι το κυρίαρχο. Εντάξει, κανένας δεν του αρέσει να είναι 8 μήνες μέσα σε ένα καράβι μόνος του, χωρίς την οικογένειά του, χωρίς την οποιαδήποτε σχέση του, τη γυναίκα του, τον άντρα του ή το οτιδήποτε. Το κάνεις γι' αυτό, αλλά πρέπει να το αγαπάς κιόλας. Αλλιώς δεν θα το αντέξεις. Δεν μπορείς να αντέξεις αυτή τη μοναξιά που σου δημιουργεί. Η δική μου οικογένεια με έσπρωξε προς τα δω. Δηλαδή, το ήθελα πάρα πολύ. Για μένα ήταν όνειρο ζωής, γιατί εγώ δεν είμαι 18 χρονών. Είμαι 25 χρονών και έχω μπει σε αυτή τη σχολή. Α, αλήθεια. Ναι, είναι όνειρο ζωής για μένα να γίνω καπετάνιος. Και αδειμονούσα για αυτό το πράγμα και οι δικοί μου εννοείται ότι με στηρίζουν και με στήριζαν πάντα σε αυτή την απόφασή μου. Εγώ θα ήθελα να είμαι σε Πονταπόρο, σε δεξαμενόπλιο, εκείνος τα γκαζάδικα που λέμε,
και να ακολουθήσω αυτή την πορεία. Ωραία. Τώρα θα δούμε βέβαια, γιατί στο πρώτο μπάρκο φαίνονται όλα. Αν αντέχεις, αν δεν αντέχεις, αλλά... Εγώ έκανα το δεύτερο εκπαιδευτικό μου. Είχα φύγει από τον Ιούλιο και επέστρεψα στην Ελλάδα αρχές Φεβρουαρίου. Κυρίως τα ταξίδια μου ήταν πάνω Βόρεια Ευρώπη, Νορβηγία. Να σας πω την αλήθεια, αυτό που με έκανε κυρίως εντύπωση ήταν όταν ήμουν στη Νορβηγία, στο Κίρκινες, και είδα για πρώτη φορά το Βόρειο Σέλλας. Αυτό που είχα ακούσει από πάρα πολλούς, έλειπα στην τηλεόραση και τελικά το είδα από κοντά. Θεωρώ ότι εκείνη η στιγμή ήταν που όντως ανταμείφθηκα πραγματικά. Πιστεύω ότι έχω πολλά να δω ακόμη. Και αυτό το επάγγελμα στο επιτρέπει και σου δίνει την ευκαιρία να το πραγματοποιήσεις αυτό και να δεις πράγματα που ποτέ δεν θα φανταζόσουν ίσως και θα μπορούσες να κάνεις. Μα δεν είναι, ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο, θα δεις από το κάθε μέρος τη δική του κουλτούρα, τον δικό του πολιτισμό, τη δική του γοητεία και αναλόγως θα σε μαγέψει το κάθε μέρος. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς βιώνετε εσείς που τις βιώσατε και πώς περιμένετε ότι θα είναι η εκπαίδευσή σας εδώ. Δηλαδή, είναι εύκολα, είναι δύσκολα, μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί. Θεωρείτε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης που παίρνετε στην Ακαδημία εδώ σε σχέση με την εμπειρία που ζήσατε πάνω στο καράβι, έχει μια συνάφεια ή αυτό που μαθαίνετε είναι άσχετο με αυτό που τελικά... Όχι, έχει συνάφεια. Έχει συνάφεια. Πολλά πράγματα, τα περισσότερα πράγματα πρέπει πρώτα να τα μάθεις θεωρητικά και μετά πρακτικά. Δεν γίνεται δηλαδή το αντίστοιχο. Και πρέπει να έχεις μια εμπεριστατωμένη άποψη για το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι. Η σχολή είναι εξυγχρονισμένη πλέον, γιατί έχουμε προσωμιωτές, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα στη σχολή. Είναι από τις καλύτερες σχολές στην Ελλάδα και η εκπαίδευση που παρέχεται εδώ πέρα είναι αναπληρωμένη. Συμφωνείς, Παναγιώτη? Ναι, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε και η Θεοδώρα και να προσθέσω ότι όταν μπήκαμε εμείς στο πρώτο έτος, η σχολή είχε ελλείψεις. Δεν είχαμε προσωμιωτές, δεν είχαμε προτζέκτορες, κτηριακά υστερούσαμε. Και η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά τον σεισμό που έγινε όταν ήμασταν στο πρώτο έτος, η σχολή αναβαθμίστηκε πλήρως. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Ιδρύματος Ευγενίδη. Του Ιδρύματος Ευγενίδη. Έχει φροντίσει το Ιδρύμα Ευγενίδη πάρα πολύ, γιατί, όχι μόνο για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά γενικότερα παρέχει μια ασφάλεια στη σχολή μας όλα αυτά τα χρόνια. Και πλέον φέτος και το Wi-Fi το οποίο έχουμε εμείς σαν φοιτητές και μπορούμε να χρησιμοποιούμε για τις εργασίες μας και τα λοιπά, είναι πάλι προσφορά του Ίδρυμα Ευγενίδη. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων των σπουδαστών της σχολής μας το Ίδρυμα Ευγενίδου που φέτος κλείνει 50 χρόνια προσφοράς στη ναυτική εκπαίδευση και που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά αν θέλετε στη σχολή μας, γιατί στάθηκε δίπλα μας σε μια περίοδο που ήταν πολύ σημαντική και πολύ δύσκολη για μας πριν από 3 χρόνια που γίνανε οι σεισμοί στην Κεφαλονιά και εκεί σχεδόν καταστράφηκε ολοσχερός η σχολή μας, οπότε εμείς δεν είχαμε κάπου να κάνουμε μάθημα, η εξεταστική μας γινόταν σε άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Οπότε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα αυτό, καταφέρανε να κατασκευάσουν τη σχολή από την αρχή, να μην διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο, εμείς που είμαστε και κάνουμε μάθημα μέσα, και παρόλα αυτά να είναι σαν ένα στολίδι κόσμημα για την Κεφαλονιά αυτή η σχολή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό που έχουμε μια τέτοια σχολή στην Κεφαλονιά. Οι εγκαταστάσεις της σχολής, χτισμένες μέσα σε μια έκταση 18 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα του Αργοστολίου, φιλοξενούν φέτος περισσότερους από 150 σπουδαστές. Νέα παιδιά που επέλεξαν ένα απαιτητικό, αλλά γοητευτικό και προσοδοφόρο επάγγελμα της θάλασσας των ανοιχτών οριζόντων, για να θυμηθούμε και τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί το οποίο έχει να επιδείξει αξιόλογη ναυτική ιστορία, ενώ έχει αναδείξει αρκετούς πλειοκτήτες, πλοιάρχους, μηχανικούς και ναυτικούς από αρχαιότητα των χρόνων. Από το 1969
Εδώ στην Κεφαλονιά υπήρχε ένα ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για να ιδρυθεί μια ναυτική σχολή του εμπορικού ναυτικού. Βρέθηκε η κεφαλονίτικη εφοπλιστική οικογένεια Βεργωτή και ανέλαβε με ιδίες απάνες την κατασκευή της δημόσιας σχολής εμπορικού ναυτικού Κεφαλονιάς, όπως λεγότανε. Έγινε με δαπάνες, όπως είπα, της οικογένειας Βεργωτή. Το 1973 ξεκίνησε να κατασκευάζεται η σχολή και το 1975 πρωτολειτουργήσε με τους πρώτους σπουδαστές. Στην περίοδο αυτή, και εξού και λέγεται και η σχολή μας Βεργώτη Ακαδημία. Το Ίδρυμα Ευγενίδου επί σειρά δεκαετιών συνεισφέρει στην ναυτική εκπαίδευση της χώρας μας με την έκδοση συγγραμμάτων και βιβλίων, τα οποία διανέμονται σε όλες τις ναυτικές ακαδημίες της χώρας μας. Τώρα στέκεται αρρωγός στη Σχολή Πλοιάρχων της Κεφαλονιάς με μία ακόμη δράση. Ανέλαβε και αποκατέστησε πλήρως τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσε ο τελευταίος μεγάλος σεισμός του 2014 στα κτίρια της σχολής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της Ακαδημίας. Η τοποθέτησή μου εδώ συνέπεσε σε μια μεταβατική περίοδο για τη σχολή. Είχαν προηγηθεί τις αρχές του 2014 οι σεισμοί που έπληξαν το νησί της Κεφαλονιάς, ισχυροί σεισμοί, και μεταξύ άλλων επλήγη και η σχολή. Οι υποδομές δηλαδή πέτυχαν ζημιές. Παράλληλα υπήρχαν και παλιότερες φθορές από το πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά κατάλληλη για χρήση η σχολή. Μετά τους σεισμούς, τα παιδιά, οι σπουδαστές, κάνανε μάθημα σε κοντέινερ, σε οικίσκους οι οποίοι είναι ακόμη στο προάβλιο της σχολής, αν τους έχετε δει. Για κάποιο διάστημα έγινε κατ' αυτό να γίνουν και εξετάσεις του εξαμήνου. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν συνεχιζόταν, ας πούμε, αυτή η κατάσταση, το μέλλον της σχολής ήταν αβέβαιο. Για καλή τύχη της σχολής όμως, εμφανίστηκε ξαφνικά το Ίδρυμα Ευγενίδου, εμφανίστηκε ξαφνικά με την έννοια στη σχολή μας, γιατί το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι πάνω από μισό αιώνα, είναι αρρωγός της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως είναι γνωστό, της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Και προσφέρθηκε με μια γενναιόδορη χορηγία να ανακοινήσει το σύνολο της σχολής και να επισκευάσει φυσικά και τις ζημιές από το σεισμό. Οι ενέργειες μπορώ να πω ότι έγιναν άμεσα, σε πολύ σύντομο χρόνο, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Συνάθηκε σύμβαση την άνοιξη του 2014 με το Υπουργείο Ναυτιλίας και οι εργασίες άρχισαν από τον Ιούλιο του ίδιου έτος. Εγώ εδώ τοποθετήθηκα, όπως σας είπαμε, το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο 2014. Είχαν ήδη αρχίσει κάποιες εργασίες. Περατώθηκαν το Δεκέμβριο του ίδιου έτος. Μπορώ να πω με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έγινε εκβάθρον ανακαίνιση ακόμα και σε υποδομές οι οποίες εξωτερικά δεν φαίνονται. Ιδρεύσεις, αποχετεύσεις κλπ. Οι οποίες ήταν κρίσιμες να γίνουν. Και έτσι μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Βέβαια η αρρωγή του Ιδρύματος Ευγενίδου δεν σταμάτησε εκείνο το διάστημα. Συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, μπορώ να πω. Μόλις πέρσι πραγματοποίησε την ανακαίνιση του αμφιθεάτρου μας, που βρίσκεται εδώ στο δικητήριο που είμαστε τώρα. Έχει τοποθετηθεί ασύρματο ίντερνετ για τη χρήση των σπουδαστών και ολοκληρώνεται τώρα και η ανακαίνιση του εργαστηρίου πολυμέσων, όπου είναι υπολογιστές για την εξάσκηση των σπουδαστών. Από την πλευρά μας και εμείς κάνουμε προσπάθειες για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε πάντα και τις υποδομές. Και όλα αυτά φυσικά έχουν ως αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση. Επίσης, ένα αποτέλεσμα της ανακαίνησης είναι ότι έγινε δυνατό να τοποθετηθεί σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός. Προσωμιωτές γέφυρας, ραντάρ ΑΡΠΑ, αίθουσα GMDSS, τα οποία, εάν δεν γινόταν όλη αυτή η προσπάθεια, δεν θα μπορούσαν να, όπως αντιλαμβάνεστε, να τοποθετηθούν. Έτσι είμαστε πλέον από τις πλέον σύγχρονες σχολές στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο το αντιλαμβάνονται και οι σπουδαστές, και είναι αρκετοί σπουδαστές πλέον που επιθυμούν να φοιτήσουν στη σχολή μας, παρότι μισή του είναι λίγο μακριά τα κέντρα, αλλά υπάρχει επιλογή στη σχολή. Οι άρτιες εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή
είναι το ένα βασικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Το άλλο είναι η ύλη του προγράμματος σπουδών. Αυτή τη δουλειά την είχε αναλάβει το Ίδρυμα Ευγενίδη, το οποίο επικαιροποίησε το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολών να είναι σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις της SCW, που είναι η Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα των Ναυτικών, η οποία και αυτή αναθεωρήθηκε το 2010. Οπότε οι ναυτικές σχολές, τόσο πλοιάρχων όσο και μηχανικών, ακολουθούν το νέο πρόγραμμα. Οι σπουδασές μας αυτό το ακαδημαϊκό έτος και τα 4 έτη ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα, διότι πέρυσι είχαμε οι 3 τάξεις, η πρώτη ήταν με το καινούργιο και η τελευταία ήταν με το παλιό. Οπότε τώρα φέτος όλες οι τάξεις είναι με το νέο πρόγραμμα σύμφωνα με την SCW του 2010. Άρα το πρόγραμμα θεωρείται επικαιροποιημένο, έκανε καλή δουλειά το Ίδρυμα Ευγενίδη. Η μακρά παράδοση των Ελλήνων ευεργετών βρίσκει και σήμερα ουσιαστικούς και αθόρυβους συνεχιστές. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Κεφαλονιάς είναι ένα ακόμη από το παράδειγμα. Μετά από κάποια χρόνια, τη θάλασσα της νυφάς σου γίνεται βίωμα. Άμα δεν ακούσεις τη μηχανή του πλοίου να γυρίζει, άμα δεν διατυχίζεται το πλοίο, άμα δεν ακούς το κύμα, τον αέρα να σφυρίζει, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δηλαδή το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Γίνεται βίωμα και τρόπος ζωής. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι γνωρίζεις όλο τον κόσμο, ξεφεύγεις δηλαδή από τον τόπο σου, γνωρίζεις άλλους πολιτισμούς, εκπροσωπείς την Ελλάδα και αντιπροσωπεύεις το κράτος σου, και μάλιστα ένα άλλο πράγμα ότι δεν θεωρείς τον κόσμο μεγάλο, τον θεωρείς μικρό. Δηλαδή, φεύγουμε από ένα λιμάνι, από την Ευρώπη και πάμε στην Ευρώπη και το θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι κοντά στην Νέα Υόρκη. Το θεωρούμε κοντά. Δηλαδή, πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο και το θεωρούμε σαν να πηγαίνουμε δηλαδή από το Αργοσόλι στο Λιξούρι. Ο όγκος των μαθημάτων είναι ναυτικά, οπότε χρειάζονται αναμφίβολα οι ναυτοδιδάσκαλοι. Το πρόβλημα με τους ναυτοδιδάσκαλους είναι ότι αυτή τη στιγμή στις σχολές, στις 9 σχολές πλοιάρχων που έχουμε στην Ελλάδα, υπάρχουν μόνιμοι 4 ναυτοδιδάσκαλοι. Και οι υπόλοιποι, θα μου πείτε τώρα ποιοι κάνουν αυτά τα ναυτικά μαθήματα, τα κάνουν έκτακτοι καθηγητές. Βέβαια το πρόβλημα με τους έκτακτους είναι ότι υπάρχει δυσκολία να τους βρεις, τους έκτακτους. Και γι' αυτό οι περισσότερες σχολές καταφεύγουν σε συνταξιούχους. Ήδη από ό,τι γνωρίζω, γύρω στα 35 με 40 άτομα δουλεύουν σαν έκτακτοι, συνταξιούχοι, πλοίαρχοι. Πρόσφατα, το Υπουργείο Ναυτιλίας, τον Ιούνιο αυτού του έτους, προκήρυξε θέσεις για τις ακαδημίες. Δεν ήταν πολλές θέσεις, αλλά ήταν και αυτό. Και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία κάλυψης αυτών των θέσεων. Δεν έχουν προσληφθεί ακόμα οι καθηγητές, αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρχε και αξιολογή προσέλευση όπως ήταν παλιά. Ίσως επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια ο μισθός έχει περικοπεί λόγω των μνημονίων και δεν θεωρείται κίνητρο τώρα πλέον για κάποιον πλοίαρχο να έρθει στις σχολές. Στις 9 ΑΕΝ πλοιάρχων, στις δημόσιες ΑΕΝ πλοιάρχων, βρισκόμαστε 4 μόνιμοι πλοίαρχοι του εμπορικού ναυτικού. Τότε που είχα μπει εγώ στη σχολή το 2009, είμαστε 11 και έχουμε μείνει 3 από αυτούς. Συν ένας που είχε μπει από μια παλαιότερη προκήρυξη, είμαστε δηλαδή 4 πλοίαρχοι ναυτοδιδάσκαλοι στις σχολές. Το βλέπω ένα σημαντικό μειονέκτημα για τις ακαδημίες. Διότι θεωρώ ότι οι ναυτικές ακαδημίες δεν πρέπει να χάσουν τον ναυτικό τους χαρακτήρα. Για να μην χαθεί ο ναυτικός χαρακτήρας, πρέπει μέσα στις σχολές να έχουμε καθηγητές ναυτοδιδάσκαλους. Όχι πως οι άλλες ειδικότητες, οι άλλοι καθηγητές δεν είναι απαραίτητοι, απεναντίας. Παρόλα αυτά, επειδή η σχολή είναι ναυτική, πρέπει να δοθεί έμφαση στους ναυτοδιδασκάλους. Πριν μερικά χρόνια, πριν 5, 6, 7 χρόνια και παραπάνω, οι σπουδασές, τα παιδιά δεν είχαν σε προτίμηση στις ναυτικές ακαδημίες.
δεχτεί ότι υπήρχαν και δουλειές σε στεριά, δεν υπήρχε ανεργία που υπάρχει τώρα, ο μισθός ήταν καλύτερος και έτσι δεν υπήρχε αξιόλογη προσέλευση. Τα τελευταία όμως 3-4 χρόνια ανατράπηκε όλο αυτό το πράγμα λόγω της κρίσης που βιώνουμε στη χώρα μας, οπότε έχουμε μεγάλη προσέλευση στις σχολές και μένουν και χιλιάδες έξω που δεν μπορούν να εισαχθούν στις σχολές. Οι σχολές δουλεύουν στο 100%, μπορεί και παραπάνω, της δυναμικότητάς τους. Θεωρείται ένα καλό επάγγελμα στις μέρες μας, διότι υπάρχουν προοπτικές. Τα παιδιά τα οποία αποφυτούν από τη σχολή μας βρίσκουν δουλειά κατευθείαν. Αν εξαιρέσω βέβαια ένα πρόβλημα που έχουν, που μπορεί και εσείς να το ξέρετε, για τις γυναίκες σπουδάστριες που είναι λιγάκι δύσκολο να βρουν να ταξιδέψουν. Παρ' όλα αυτά νομίζω αυτή η νοοτροπία που υπάρχει στο μέλλον να αλλάξει. Έχω δηλαδή αυτή τη διαστήση ότι θα αλλάξει. Υπάρχει διέξοδος κατευθείαν, βρίσκουν δουλειά, είναι καλά αμοιβόμενοι με την ασφάλισή τους και υπάρχουν και ευκαιρίες προοπτικής. Δηλαδή, δεν υπάρχει μόνο δηλαδή το πλοίο. Ένας ναυτικός μετά από κάποια χρόνια εμπειρίας, 20 χρόνια εμπειρίας, θα γίνει πλοίαρχος, θα διακυβερνήσει ένα πλοίο, υπάρχουν θέσεις στεριά. Άρα μπορούν να εργαστούν σαν αρχικαπετάνοι σε ναυτιλιακές εταιρείες που από ό,τι γνωρίζω τώρα ζητάνε. Γιατί έχουμε τόσες ναυτιλιακές εταιρείες, οπότε ζητάνε προσωπικό και τα γραφεία. Άρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος, δεν θα ξεμείνουν από δουλειά, καλά αμοιβόμενοι, οπότε θεωρείται μια καλή προοπτική σε αυτή τη χρονική περίοδο που βιώνει η χώρα μας.